Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα συνδεθούμε μέσω Skype. Θα μιλήσουμε με τον βουλευτή Ροδόπης Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη, για μια ιδιαίτερα ευχάριστη εξέλιξη για τον επιχειρηματικό κόσμο της περιοχής. Κύριε Στυλιανίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Αναφέρομαι στο 12% χρόνιο αίτημα επιχειρηματιών, καταστηματαρχών, ποσό το οποίο τελικά έπρεπε κάποια στιγμή να μπει ένα τέλος σε αυτήν την ταλαιπωρία και σε αυτό το χρονοβόρο, πλέον τη χρονοβόρα διαδικασία, τη γραφειοκρατική. Αναμφισβήτητα το ζήτημα αυτό είναι το πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα μιας οδύσσειας που αναδεικνύει την αδιαφορία του κράτους και την εγκατάλειψη της τράκης επί δεκαετία. Είναι πολύ σημαντική επιτυχία ότι μέσα από μια, θα έλεγα, συστηματική και αθόρυβη διεκδικητική προσπάθεια καταφέραμε να φτάσουμε σε ένα αίσιο αποτέλεσμα. Βεβαίως δεν είναι το απόλυτο αποτέλεσμα, αλλά μας δίνει πίσω σημαντικά από τα δικαιώματα τα οποία είχαν χαθεί οριστικά. Και γίνομαι συγκεκριμένος. Το 2010 σταμάτησε η ελληνική πολιτεία να καταβάλει σε επιχειρήσεις της Τράκης το 12% για την επιδότηση μερομισθίου. Επί 5 ολόκληρα χρόνια. Από το 2009 στο τέλος μέχρι το 2015 και συνεχίστηκε αυτό και μετά. Το 2015 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση, με δύο υπουργικές αποφάσεις του Σταθάκη, ουσιαστικά, οι οποίες κρίθηκαν αντισταγματικές αργότερα, κατήργησε πλήρως την εφαρμογή αυτού του κινήτρου για τη Θράκη. Μία σειρά από επιχειρήσεις προσέφηκαν στη δικαιοσύνη και δικαιώθηκαν σε όλους τους βαθμούς. Αυτά τα 10 χρόνια, εμείς επιχειρήσαμε κι άλλες φορές, όλοι οι συνάδελφοι από τη Θράκη, με διάφορους τρόπους μαζί με τα επιμελητήρια και μαζί με τις εταιρείες περιοχής μας, να στηρίξουμε αυτό το δίκαιο αίτημα. Φτάσαμε στο παραπέντε, αλλά δεν τα είχαμε καταφέρει ποτέ. Τώρα λοιπόν τα καταφέραμε. Μέσα από τη διαμόρφωση 4-5 νέων επιχειρημάτων, όπως είναι η νομολογία που διαμόρφωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας το προηγούμενο Πάσχα, όπως είναι η απάντηση που έδωσε μετά από δική μας πρόκληση η αρμόδια επίτροπος ότι αυτό δεν συνιστά αντικοινωνική πολιτική και παράνομη κρατική ενίσχυση, γιατί εφαρμόζεται και αλλού. Προσκομίσαμε μάλιστα και το παράδειγμα της Ανατολικής Γερμανίας, όπου οι κρατικές ενισχύσεις ήταν και παραμένουν υπερβολικές. Όπως είναι η θεσμοθέτηση στο άρθρο 174 της Συνθήκης της Λισαβόνας της υποχρέωσης της Ευρώπης να στηρίζει τις παραμεθόριες και υποβαθμισμένες περιοχές και η συνταγματοποίηση του αιτήματός μας στο άρθρο 106 του Συντάγματος, όπου και πρόσφατα ανανεώσαμε την προσήλωσή μας, που προβλέπει ότι είναι υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας να κάνει κάτι τέτοιο. Όλα αυτά μαζί με το σωστό momentum έφεραν το αποτέλεσμα. Ποιο ήταν το σωστό momentum? Να παρέλθει η πενταετία, ώστε ακόμα και αν παρελπίδα κρίνονταν παράνομες αυτές οι ενισχύσεις, να μην διεκδικηθούν οι επιδοτήσεις από τις επιχειρήσεις πίσω. Mm-hmm. Την κατάλληλη στιγμή λοιπόν πιέσαμε τους αρμόδιους υπουργούς και με τη στήριξη και την θετική διάθεση από την αρχή του Πρωθυπουργού του Κυριάκου του Μητσοτάκη και τη βοήθεια του αρμόδιου καταρχήν υπουργού του Χρήστου του Σταϊκούρα, αλλά και των συναρμόδιων υπουργών, του Θόδωρου του Σκυλακάκη και του Γιάννη του Βρούτση και του Βεζιρόπουλου, επιτύχαμε να θεσπίσουμε τον νόμο πριν το καλοκαίρι. Ο νόμος είχε μια δυναμία την οποία την επισημάναμε. Δεν συμπεριελάμβανε το ενδεχόμενο συμψηφισμού με ασφαλιστικές φορές. Επανήλθαμε λοιπόν με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που κυρώθηκε προχθές, στην οποία μέσα βάλαμε και την αντίστοιχη διάταξη για να έχουμε απόλυτη κάλυψη. Δυστυχώς όμως, παρά τη μεγάλη επιτυχία σε αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία, υπήρξαν κάποιοι που επεδίωξαν να περιορίσουν το πεδίο εφαρμογής αυτού του νόμου. Μέσα στην κοινή υπουργική απόφαση, στο πρώτο σχέδιο το οποίο διέρευσε, προβλέπονταν να εφαρμοστούν διατάξεις de minimis, δηλαδή η μέγιστη αποζημίωση να μην υπερβαίνει για τα 5 χρόνια τις 200.000 ευρώ και άλλα προβλήματα που μπορούσαν να δημιουργήσουν επιπλοκές και, εν πάση περιπτώσει, μπορούσαν να ικανοποιήσουν τελικά μόλις το 20% των απαιτήσεων των επιχειρήσεων της περιοχής μας. Τελευταία στιγμή επισημάνθηκε αυτό. Επισημάνθηκε ότι η κεντρική γραφειοκρατία, κόντρα στην πολιτική βούληση, ενδεχομένως επηρεασμένη και από το λόμπινγκ που ασκούσαν άλλες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, επιδίωξε να στρεβλώσει το πνεύμα και την διάθεση του νομοθέτη. Βρέθηκε στα χέρια μου αυτό το κείμενο 12.30 ώρα τη νύχτα. Αμέσως κινητοποιηθήκαμε μαζί με τους φορείς περιοχής, παρενέβημε στους συναρμόδιους υπουργούς όλοι μαζί και καταφέραμε με προτάσεις, με κριτικές προσεγγίσεις κτλ. Να τους ενεργοποιήσουμε όπως έπρεπε. Και έτσι επιτύχαμε ένα τελικό αποτέλεσμα, θεωρώ ικανοποιητικό. Τι προβλέπει αυτό το αποτέλεσμα, και κάνουμε έτσι και την ενημέρωση των επιχειρηματιών και των επιχειρήσεων και των εργαζομένων της περιοχής μας. Ναι. Πρώτα απ' όλα αφαιρείται
οποιαδήποτε αναφορά στον de minimis για το οποίο επέμεναν οι γραφειοκρατικές κεντρικές υπηρεσίες. Άρα, αυτοί οι οποίοι προσέφυγαν διεκδικώντας τα δικαιώματά τους, δηλαδή τις χρηματοδοτήσεις τους, μπορούν να τις πάρουν όλες. Αυτοί που προσέφυγαν και δεν έχει παραγραφεί η αξίωσή τους. Μάλιστα, αυτός ο χρόνος επεκτείνεται και για κάποιους μήνες του 2009. Άρα, τα οφειλόμενα για όσους προσέφυγαν, όσα δεν έχουν παραγραφεί δηλαδή, από το 2009 μέχρι το 2015 μπορούν να συμψηφιστούν και με τις ασφαλιστικές εισφορές, αλλά και με άλλες, με άλλες υποχρεώσεις προς το δημόσιο. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα και σημαντικό που καλύπτει περίπου το 55-60% του ποσού, αλλά και των εργαζομένων. Έτσι. Το δεύτερο στοιχείο που είναι σημαντικό είναι ότι για όσους δεν προσέφυγαν, δηλαδή για αυτούς οι οποίοι δεν πήγαν στη δικαιοσύνη και μένουν απ' έξω, όπως μας διαβεβαίωσαν από το Υπουργείο, τα έτη 2015 σίγουρα και ένα μέρος του 2014 αναγνωρίζονται πάλι διότι δεν έχουν παραγραφεί τα χρήματα αυτά. Mm. Και αυτό θα επέβει κάπως την αρχική αδικία. Επίσης, θα έλεγα το ξεκαθάρισμα, δηλαδή η παραίτηση από τα ένδικα μέσα που είχαν ασκηθεί και η ένταξη στην πλήρη χρηματοδότηση αυτών των οφειλών γίνεται ταυτόχρονα. Άρα η επιχείρηση δεν διατρέχει κινδύνους να μείνει ξεκρέμαστη. Αυτό, έτσι με αυτή την ερμηνευτική που δόθηκε στη συνέχεια, πιστεύω ότι καλύπτει περίπου το 70, ίσως και παραπάνω, της εκατό των αξιώσεων που είχε η Θράκη όλα τα προηγούμενα χρόνια. Mm-hmm. Δηλαδή, ποιοι δεν παίρνουν αυτό το 12%, όπως φαίνεται από την κοινή υπουργική απόφαση. Ποιοι μένουν απ' έξω τελικά. Ναι, mm-hmm. Μένουν όσες επιχειρήσεις έχουν κλείσει εντελώς, όσες επιχειρήσεις έχουν μετακομίσει σε άλλες χώρες, άρα δεν λειτουργούν πλέον εδώ, και ένα μέρος των επιχειρήσεων εκείνων που δεν είχαν προσφύγει, των οποίων οι αξιώσεις αυτές που έχουν παραγραφεί δεν μπορούν να διεκδικηθούν. Αυτές όμως που δεν παραγράφησαν, όπως είπα, του 2015 και ένα μέρος του 2014, αυτές μπορούν να διεκδικηθούν. Mm-hmm. Έτσι τουλάχιστον μας το έχουν πει. Μάλιστα. Θα ακολουθηθεί κάποια διαδικασία στο εξής από τις επιχειρήσεις οι οποίες τελικά θα πάρουν το 12% πίσω ή θα γίνει ο συμψηφισμός, για να λέμε σωστά. Η κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιοποιήθηκε μέσα στο Σαββατοκυριακό περιγράφει όλη τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί τις επόμενες εβδομάδες. Και θα ήταν σκόπιμο οι επιχειρήσεις της περιοχής μας να κινηθούν αμέσως, διότι υπάρχουν προθεσμίες όσον αφορά την αξιοποίηση αυτού του πλεονεκτήματος. Από την άλλη, όποιες επιχειρήσεις θέλουν να επιμείνουν στα ένδικα μέσα που έχουν δικαιωθεί μέχρι στιγμής και στο Συμβούλιο της Επικρατείας και σε χαμηλότερες βαθμίδες της δικαιοσύνης, έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Απλά δεν θα πάρουν αυτό το ευεργέτημα αυτής της κοινής πολιτικής απόφασης και της διάταξης η οποία έχει ψηφιστεί. Θεωρώ ότι αν όχι και με απόλυτο τρόπο, σε σημαντικό βαθμό αυτή η εξέλιξη καλύπτει την περιοχή μας. Θέλω να ευχαριστήσω γι' αυτό καταρχήν τους συντελεστές κυβέρνησης, τον Πρωθυπουργό που από την αρχή παρακολούθησε το θέμα με θετική διάθεση και το στήριξε, τον αρμόδιο Υπουργό, τον κύριο Σταϊκούρα, που στάθηκε δίπλα μας σε αυτή την προσπάθεια, τους συναρμόδιους, όπως είπα, υπουργούς Βρούτση, Σκυλακάκη και Βεζιρόπουλο. Να ευχαριστήσω σε κάθε περίπτωση τον πρόεδρο του Συνδέσμου του Εύρου, που πρωτοστάτησε στην αξιοποίηση των εργαλείων της δικαιοσύνης, τον Χρήστο τον Γιορδαμλή, τους προέδρους των άλλων συνδέσμων, τους προέδρους των επιμελητηρίων όλων των νομών και της Τράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας και φυσικά τις ίδιες τις επιχειρήσεις που μαζί με τους εργαζόμενους αυτό το διάστημα έδωσαν τη μάχη. Πιστεύω ότι μια αδικία σε βάρος της πατρίδος μας αποκαθίσταται σε μεγάλο βαθμό, όχι απόλυτα, αλλά σε σημαντικό βαθμό, και αυτό είναι και μια νίκη της Τράκης, διότι όπως τα ξέρετε, αν δεν κινούμασταν συστηματικά, θα είχαμε μείνει στις απορριπτικές αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ του 2016, που έβαζαν τα φόπλακα πλήρως σε αυτή τη διεκδίκηση των εργαζομένων και των επιχειρήσεων της περιοχής μας. Ας αποτελέσει σε αυτό την απαρχή και για άλλες διεκδικήσεις, οι οποίες, όπως θα είδατε από τη συνταγή που ακολουθήθηκε, επιτυγχάνονται μόνο όταν υπάρχει διακριτικότητα, ενότητα και συστηματική διεκδίκηση χωρίς φανφάρες, φωτογραφίες και περιττές φωνές. Πολλά πράγματα τα σώσαμε στο παραπέντε και μέχρι τελευταία στιγμή δίναμε μάχη σώμα με σώμα με κατεστημένα τα οποία δεν θα ήθελαν να δουν τις επιχειρήσεις Τράκης να ξαναμπαίνουν στον ανταγωνισμό και να διεκδικούν μερίδιο της αγοράς από τους ανταγωνιστές τους στον Νότο. Κύριε Στυλιανίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτήν τη συζήτηση. Καλή συνέχεια να έχετε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω και εσάς.
και το ρόλο που έπαιξαν τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, συντηρώντας τη θράκα της Θράκης, αναμένει. Τη φλόγα δηλαδή, διεκδίκηση ζωντανή, παρότι όλοι πιστεύαν ότι το θέμα αυτό έχει πεθάνει. Το αναστήσαμε και πιστεύω να ωφεληθούμε και αυτό να σημάνει ένα νέο ξεκίνημα. Έτσι, οτιδήποτε είναι ωφέλιμο για την περιοχή μας, κύριε Στυλανίδη, για την Θράκη, αυτούς τους δύσκολους καιρούς, νομίζω ότι όλοι ενωμένοι μπορούμε φυσικά να το πετύχουμε. Έτσι. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.